Σέβαζε τζάμπα μέσα και τελείωνε η φασαρία. Και την εποχή των πιγκουίνων είδατε καλά που ήταν τα πράγματα. Και τώρα είναι καλά εκεί. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, γεια σας. Απλά με τον άλλον, με την άσχημη τη γυναίκα δεν έχει εκεί πρόσβαση. Εκεί θέλει λεφτά. Ναι. Τι είναι, ρε, τι είπα, ρε. Καλά, εντάξει, φωνάζει. Αφού καραγκιόζει, δεν ακούει. Σκίζει χαρτιά. Κάνει, φτιάχνει. Βλέπει την κάμερα και τρελαίνεται. Και αυτό ο κομμουνιστή τέτοιο είναι. Έλα, φίλε. Αυτός... Έλα, Κωστή, έλα, Γρηγόρη, τι γίνεται, ρε, παιδιά. Κλεωμένη! Πολύ ησυχία στην πόλη σήμερα μετά το μεγάλο ντέρμπι. Ποιο ντέρμπι? Το Άρης με την Αθήνα. Με την Κρήτη. Άρης, Κρέα, Βρύση. Δεν είδα πολλά ανθρώπινα λάθη στο ντέρμπι. Αυτό που η ομάδα της Κωνσταντινούπολης που έπαιξε. Ναι. Λοιπόν, άσε για τον Άρη, θα πούμε λίγο μετά το βράδυ, θα πούμε για την Αριανά. Ο Κόκε, έπαιξε ο Κόκε. Όχι, δεν έπαιξε ο Κόκε. Μου θύμισε τώρα που πει για αυτόν τον Βούλγαρο που παίζει στον ΠΑΟΚ. Είναι η ίδια περίπτωση περίπου με τον Κόκε, νομίζω. Ναι. Γκλεωμένη, σε παρακαλώ. Μισό λεπτό, σε παρακαλώ. Είπε μία η ομάδα τη Κωνσταντινούπολη, την ομάδα Θεσσαλονίκη. Αφού είναι ΠΑΟΚ Κωνσταντινούπολη, λέει. Καλά, τα αρχικά τι λένε. Για... Τα αρχικά θέλει. Αχ. Λοιπόν... Ναι, ξεχνά κάτι όμω. Ο Κόκε χρεωνότανε 800 χιλιάρικα. Πουλούσα τις μπλούζες, τα λεφτά δεν πήγαιναν στην ΠΑΕ. Στην ΚΑΕ πήγαιναν. Να ακούσε, λέω. Ενώ αυτός τουλάχιστον, ακούω. Ενώ ο Μπερμπάτοφ τουλάχιστον τα λεφτά του θα τα βγάλει εις διπλού. Μόνο εις το πίπε που ήρθε αυτά. Τώρα στην μπάλα τι θα κάνει, μέχρι στιγμής δεν κάνει. Πάμε παρακάτω. Είναι κακή η γνώμη για τον Κόκκι, έχω κακή άποψη. Δεν βγαίνω για να υπερασπιστώ τον Κόκκι. Ναι. Ο Κόκκι για μένα είναι βετεράνος ποδοσφαιριστής, δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής Κόκκι αυτή τη στιγμή. Ρε εσύ, θες μια κουβέντα να σε πω όμορφη και να τη βάλεις στο μυαλό σου, καλά. Είχατε την ευκαιρία εκεί το ιοπαδί του Άρη να ξεμπλέξετε με το κακό παρελθόν, τους κόκκιδες, τους κόντιδες, τους... Και αντί να πείτε τον Αναστόπουλο, Νίκο, μαζί σου είμαστε, αυτό την απατεώνα τον ποδοσφαιριστή, δεν το θέλουμε να πούμε στην ομάδα. Την ποδοσφαιρική απάτη. Αυτό τον ποδοσφαιριστή, τον απατεώνα ποδοσφαιριστή, την ποδοσφαιρική απάτη, πολύ σωστά το λέει ο Κόκκινος. Που είχε αμαυρώσει την ιστορία του Άρεος μας με τους προηγούμενους διοικούντες και οπαδούς, τον Μπούλο από τον Άρη, αυτοί το φέρνουν στον Άρη τραυματία και τελειωμένο. Άρα λοιπόν αυτά που λένε, καλή εμείς αλλάξαμε, καλή εμείς δεν έχουμε με το παρελθόν τίποτα. Εγώ το βλέπω σαν μια ευκαιρία να μπορέσουν να απεταξάμε το Σαματά, το Σαματά, σαματά ναι. Το, και το Σαματά. Κατάλαβες, απεταξάμε το Σαματά. Θα πεθάνω ρε δεμό. Μ' ακούτε λίγο. Πολύ σ' ακούμε κλαιωμένοι. Άκουσα λίγο το ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Ναι. Που λέει αυτά τα πράγματα που γίνανε με την Ντόρτμουντ θα εκδικαστεί, λέει, η υπόθεση του ΠΑΟΚ πολύ γρήγορα, την άλλη Δευτέρα. Ναι. Πότε έπρεπε να εκδικαστεί η υπόθεση, δηλαδή. Δεν είπε κάτι γι' αυτό. Απλά είπε. Το ανέφερε, λέει, απλά... δυσάρεστα νέα για τον ΠΑΟΚ. Όχι, απλά είπε ότι. Βρε και αυτοί τώρα έχουν και ένα. Αν υπάρξει τιμωρία έδρα, σου λέει χάνει ο ΠΑΟΚ έσοδα. Υπό αυτή την έννοια. Ωραία. Δεν έπρεπε να το πει. Κάτσε, ξέρεις τι είπε ο Ζαΐρης. Δεν πήρατε χαμπάρι. Έγραψε, λέει, όλα όσα γίναν. Δηλαδή ο Ζαΐρης περίμενε να μην γράψει. Αλλά για να μην γράψει όσα είδαν, θα έπρεπε να πάει να μείνει στο Μακεδονία Παλάς 2-3 μέρες. Στο Μόσχα Παλάς. Στο Μόσχα Παλάς. Για να τελειώνουμε. Κατάλαβε τι είπε ο Ζαΐρης. Πάρτο να τον τουρκαλά τον παρατηρητή εκεί πέρα στο Μακεδονία. Κάτω μια βόλτα! Κάτω μια βόλτα! Εμείς θα τα λέμε! Εμείς θα τα λέμε! Να σου ρε κόκκινα άρχοντα! Εσύ όμως μην τυχόν και θα μιλήσεις. Ναι. Σ' αρέσει η καβάλα, εσύ, ναι. Καβαλιώτης, καβαλιώτης. Γέννημα θέμα καβαλιώτης. Επόμενη καβαλιώτης. Πάει στην καβάλα. Ναι, έτσι. Ναι!